Καδάμες. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο επικίνδυνο είναι για την υγεία μας αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ του καπνού που πνίγει από το πρωί το λεκανοπέδιο. Ήταν πολύ έντονο χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Κάπως καθάρισε, τώρα ξαναγέμισε, έφτασε ο καπνός από την Εύβοια και του Καύσωνα. Και το ρωτώ αυτό διότι μιλούμε για τα επιβλαβή μικροσωματίδια PM2,5, τα οποία καταγράφησαν συγκεντρώσεις χθες το βράδυ την ώρα της φωτιάς 465 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο με όριο συναγερμού τα 10. Δηλαδή ήταν 50 φορές παραπάνω από το κανονικό. Πράγματι, αποτελεί πάλι γνώση σήμερα διεθνώς ότι αυτά τα μικροσωματίδια και η ρύπαση που εν γέννη παράγεται από τις πυρκαγιές των δασών έχουν μια αυξημένη τοξικότητα. Και σκόπιμο είναι όσο μπορούμε να τα αποφεύγουμε μετά από τέτοιου είδους συμβάντα. Πώς λειτουργούν, πώς μπαίνουν στον οργανισμό μας αυτά τα μικροσωματίδια από την αναπνοή? Με την αναπνοή. Με ναι, την εισπνοή μπαίνουν. Αλλά μου λέγατε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky ότι το χαρακτηριστικό τους είναι ότι μένουν μέσα μας, κάθονται στους πνεύμονες. Αυτά έχουν ένα αεροδυναμικό σήμα και μια πολύ μικρή διάμετρο, έτσι ώστε παρασύρονται από το εισπνεόμενο ρεύμα αέρος και φτάνουν πολύ βαθιά μέσα στο αναπνευστικό σύστημα, όπου διεγείρουν ένα μηχανισμό φλεγμονής, ο οποίος προσβάλλει όλα τα όργανα, αρχίζοντας πρώτα από το αναπνευστικό που έφτασαν εκεί, αλλά και οπωσδήποτε από το κυκλοφορικό. Ξέρουμε ότι ευθύνονται για υπερτασικά επεισόδια, ξέρουμε ότι ευθύνονται για αρρυθμίες, για στεφανιαία προβλήματα, και έχουν αποδειχθεί ότι είναι ακόμη και καρκινογόνα μακροπρόθεσμα. Τελευταία, η έρευνα έχει στραφεί στις επιδράσεις που έχουμε από αυτά τα σωματίδια στα παιδιά, από τις καύσεις των δασών, θα πω συγκεκριμένα, στα μικρά παιδιά, διότι είναι γνωστό ότι τα παιδιά, πρώτον, όταν βγουν έξω και εκτεθούν σε τέτοιου είδους περιβάλλον, τρέχουν, παίζουν, κινούνται, άρα εισπνέουν μεγάλη ποσότητα αέρα σε σύγκριση με το σωματικό τους βάρος, σε σχέση με το σωματικό τους βάρος πάντοτε. Τον αέρα αυτό τον εισπνέουν με μεγάλη συναισθηματική ροή, άρα η διεισδυτικότητα των σωματιδίων είναι δεδομένη. Και επιπλέον, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το παιδί εισπνέει σε χαμηλό ύψος από την επιφάνεια του εδάφους. Άρα επειδή αυτά είναι βαριά, είναι περισσότερα πιο κάτω. Άρα το παιδί τα συναντά αναπνέοντας περισσότερο από ό,τι ένας ενήλικας. Οι μετρήσεις που αναφέρατε πριν έχουν γίνει σε ύψος 2 μέτρων. Μάλιστα. Το παιδάκι αναπνέει σε ύψος 40-50 πόντων. Και εκεί είναι περισσότερα. Η συγκέντρωση είναι πολύ περισσότερα. Είναι πολύ περισσότερα σε αυτό το ύψος. Και η επίδρασή τους στα παιδιά είναι πολύ μεγαλύτερη. Γι' αυτό ας επικεντρωθούμε στο να προστατεύσουμε τουλάχιστον τα παιδιά όσο μπορούμε από αυτή την κατάσταση. Άρα, μισό λεπτό, όσο υπάρχει αυτός ο καπνός στο λεκανοπέδιο ή σε άλλες πόλεις που είναι κοντά σε πύρινα μέτωπα, δεν βγαίνουν τα παιδιά έξω να παίξουν. Ας τα προστατεύσουμε όσο μπορούμε. Ας το έχουμε υπόψη μας. Δεν θέλω να γίνουμε ακραίοι σε οδηγίες ή σε ψυχαναγκαστικού τύπου αποφάσεις, αλλά να γνωρίζουμε ότι καλό είναι τα παιδιά να μην τρέχουν, να μην παίζουν και να αποφεύγουν όσο μπορούν την εισπνοή αυτών των ρήπων. Τώρα, αυτά που είπατε, κύριε καθηγητά, όλα αυτά τα επεισόδια μπορούν να προκαλέσουν τα υπερτασικά, αριθμίες ή η εισπνοή αυτών των σωματιδίων. Μπορεί να γίνει με έναν απλό περίπατο ή πρέπει κανείς να αναπνέει μια εβδομάδα για να το πάθει αυτό? Δεν το ξέρω ακριβώς αυτό, γιατί δεν έχουμε μελετηθεί με τέτοια ακρίβεια τα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά αποτελούν τρέχουσα γνώση η οποία έχει αποδείξει ότι αυτά τα σωματίδια ακόμη και καρκίνο προκαλούν από την εισπνοή τους στη μακροχρόνια μέσω της ρύπασης των πόλεων. Οπωσδήποτε όμως, άτομα που έχουν καρδιακά νοσήματα, άτομα που έχουν άσθμα ή αναπνευστικά νοσήματα, καλό είναι να φορούν τη μάσκα τους, να μείνουν μέσα στο σπίτι, αν χρειαστεί να βγουν έξω, να μην κουραστούν, να μην περπατήσουν γρήγορα για να προστατεύσουν όσο μπορούν τον οργανισμό τους. Τώρα, νωρίτερα. Δεύτερο σημείο, ναι, ναι. Επιτρέψτε με ένα δεύτερο ιδιαίτερο σημείο, είναι οι έγκυες γυναίκες. Και εκείνες,
ας φροντίσουν να μην εκτεθούν και να μην εισπνεύσουν όσο μπορούν αυτό το ρήπο, διότι ξέρουμε ότι προκαλεί προβλήματα και στο έμβριό τους. Προβλήματα μικρότερου σωματικού βάρους, προβλήματα πρόωρου τοκετού και όχι ευχάριστες καταστάσεις. Τώρα, νωρίς το πρωί... Η μητέρα, ναι, να προστατεύσει το έμβριο όσο μπορεί, φυλάγοντας τον εαυτό της. Πολύ σημαντική προειδοποίηση αυτή. Νωρίτερα σήμερα πήγατε στο Σημανόγλιο με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια. Εκεί είχαν διακομιστεί 77 από τη φλεγόμενη περιοχή με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα συνδέονται με την εισπνοή αυτών των μικροσωματιδίων, κύριε καθηγητά? Μπορεί να είναι και τα μεγάλα σωματίδια, δεν ξέρουμε τι το προκάλεσε. Δεδομένο είναι ότι χρειάστηκε να πάει σε νοσοκομείο. Ένα μόνο περιστατικό, από ό,τι αναφέρθηκε στον Υπουργό, παρέμεινε μέσα για νοσηλεία. Σε όλα τα άλλα δεν δόθηκαν κάποιες οδηγίες, οι γύρισαν σπίτι τους. Και εδώ θα ήθελα κάτι να πούμε ακόμη, ότι δεν είναι σκόπιμο όποιος αισθάνεται το παραμικρό να ανησυχεί και να τρέξει στο νοσοκομείο. Προφανώς. Γιατί και αυτή η μετακίνησή του τον εκθέτει ακόμη περισσότερη εισπνοή των ρήπων. Ας παραμείνει στο σπίτι του και αν ο γιατρός του το συμβουλεύσει τηλεφωνικά, τότε να πάει, να πάει στο νοσοκομείο, τότε να πάει. Κρίσιμο ερώτημα. Επειδή είδα από το πρωί οδηγίες και του Υπουργείου Υγείας και του Αστεροσκοπείου, μείνετε στο σπίτι, μην αναπνέετε, κλείστε πόρτες, κλείστε παράθυρα. Μην τώρα, μας. Σε κλειστό σπίτι, με πόρτες παράθυρα με 45 βαθμούς έξω, χωρίς κλιματιστικό δεν γίνεται. Το ανοίγουμε το κλιματιστικό. Διότι να, τώρα εδώ στο στούντιο που είμαι, με ανοιχτό το κλιματιστικό, είναι σαν να είμαι στη φωτιά. Είναι γεμάτο καπνό το στούντιο. Θέλω να πω, έχουν εισχωρήσει από τον κλιματισμό και τα σωματίδια. Μυρίζει έντονα καπνό. Άρα, το ανοίγουμε το κλιματιστικό. Πάγωσε ο καθηγητής. Ένα κακό και το άλλο κακό. Εγώ θα το άνοιγα με την έννοια του ότι η πολύ ψηλή θερμοκρασία δεν είναι ανεκτή. Θα άνοιγα το κλιματιστικό, αλλά με μία μάσκα και με προστασία εισπνοής από τη μύτη, γιατί και αυτό είναι ένα δεύτερο μυστικό σε όλη αυτή την ιστορία. Πολλά, τα μεγαλύτερη διαμέτρου σωματίδια φιλτράρονται πολύ επιτυχώς από τη μύτη και αν φοράμε και μάσκα και εισνέουμε από τη μύτη, τότε έχουμε προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη προστασία. Άρα λέτε, αν ανοίξουμε το κλιματιστικό και υπάρχει οσμή καπνού, φοράμε μάσκα. Ακριβώς. Και μάλιστα κάπου διάβασα όχι χειρουργική μάσκα, αλλά τις ενισχυμένες μάσκες. Ναι, αυτές οι ενισχυμένες είναι πιο κατάλληλες. Αλλά και μία διπλή χειρουργική προστατεύει. Ακόμη και ένα απλό πανί, αν έχουμε μπροστά από τη μύτη μας, σημαντικά προστατεύει. Μάλιστα. Όμως, ας σεβαστούμε όλα αυτά. Δεν τα θεωρώ υποχρεωτικές οδηγίες. Ενδεικτικές σκέψεις είναι. Και σωστά, ο καθένας θα τα διαχειριστεί όπως νομίζει, ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ κρατώ από αυτά που είπατε για τους γονείς, για τα παιδιά να προσέχουν, να μην τα εκθέτουν. Δεν είναι ανάγκη σήμερα να τρέξει το παιδί, ας τρέξει αύριο, που θα έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Τις έγκυες γυναίκες και όσους έχουν καρδιολογικά, αναπνευστικά προβλήματα, καλό είναι να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Αυτές οι κατηγορίες είναι σημαντικό να προσέξουν με βάση αυτά που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ.